Αυτές οι εικόνες επικρατούσαν πριν λίγες μέρες στο οροπέδιο, καθώς έπεσαν 317 χιλιοστά σε 8 ώρες, με τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει επικίνδυνα. Ανησυχήσαμε διότι έγινε εδώ χαμός. Πολλά τα νερά. Πλημμύρισε το κάτω με τόσοι δύο οικογένειες, τρεις πόσες ήταν. Παιδιά μικρά. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης και Δήμαρχος Οροπεδίου διαπίστωσαν ότι το θυρόφραγμα στο ύψος της γέφυρας ήταν κλειστό, με συνέπεια τεράστιες ποσότητες νερού να μην οδηγούνται στην καταβόθρα στην περιοχή του χώνου. Ενδεχομένως κάποιος πήδηξε εδώ την περίφραξη, παραβίασε εδώ τη λειτουργία του θυρόφραγματος και έκλεισε το θυρόφραγμα, το οποίο όταν είναι ανοιχτό περνάει το νερό από εκεί, τα πλημμυρικά νερά, και ακολουθούν τη φυσική τους πορεία προς την καταβόθρα του χώνου. Και που γνωρίζουμε όλοι ότι αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την πολιτική προστασία του οροπεδίου. Είχε γίνει λοιπόν αυθαίρετη παρέμβαση από έξω θεσμικό πρόσωπο, που ο Δήμαρχος θέτει ακόμα και το ερώτημα αν πρέπει να κινήσουμε νομικές διαδικασίες για τη διερεύνησή του. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στο επίμαχο σημείο όπου έγινε η αυθαίρετη παρέμβαση τις προηγούμενες μέρες, ωστόσο τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν ακόμα χειρότερα, όπως εξηγεί ο Γιάννης Στεφανάκης. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε η απορροή των υδάτων. Εάν ήταν κλειστή και η σύρακα του Αποστολέμη, τα φαινόμενα θα ήταν πλέον δυσάρεστα από ό,τι έγιναν. Αυτό που θα πρέπει να διαφυλάξουμε είναι ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτό. Σε αυτό το σημείο στο ψυχρό υπήρχε αγροτόσπιτο, το οποίο όμως εξαφανίστηκε από τα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς βυθίστηκε στο νερό. Κυριολεκτικά άνοιξε η γη και το κατάπιε. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, υποχώρησε. Το μόνο που διακρίνουμε είναι το καλώδιο που ήταν συνδεμένο με την ΔΕΗ, το οποίο ακολουθεί το σπίτι που έχει βουλιάξει πάνω από 5 μέτρα βάθος. Ξεκινάμε άμεσα ως Δήμος την αποζημίωση των πληγέντων με 600 ευρώ ανά κάθε νοικοκυριό. Να καθαρίσουν τα ρέματα ζητά από την περιφέρεια Κρήτης ο Δήμαρχος Οροπεδίου, ο οποίος παράλληλα τονίζει την ανάγκη οριοθέτησης του ποταμού Χαυγά. Και φυσικά άμεσα πρέπει να γίνει και ο καθαρισμός και η διάνοιξη του αποσταγιστικού. Δηλαδή έχουμε τις λίνες που κατασκεύασαν οι ΕΝΕΤΗ για να αποσταγίσουν το Λασίθι, έχουμε το αποσταγιστικό, τις Βάγκες και τα Ριάκια. Αυτά πρέπει να καθαριστούν, πρέπει η περιφέρεια να βγάλει ένα γενναίο κονδύλι. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε και στο φράγμα Ποσελέμη, καταγράφοντας την υπερχείληση. Εντυπωσιακές εικόνες στο φράγμα Ποσελέμη. Αυτή τη στιγμή κατεβάζει 20.000 κυβικά μέτρα νερού την ώρα. Η πρώτη υπερχείληση είχε σημειωθεί στις 26 Φεβρουαρίου του 2019, η δεύτερη στις 10 Ιανουαρίου του 2020, ενώ χθες σημειώθηκε η τρίτη υπερχείληση του φράγματος από Σελέμη, το οποίο τροφοδοτεί με ποιοτικό νερό τον Δήμο Ηρακλείου με 1.000 κυβικά νερό την ώρα, ενώ από 250 κυβικά την ώρα τους Δήμους Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φράγμα Ποσελέμη κατάφερε να συγκρατήσει 6 εκατομμύρια κυβικά νερό στο ταμιευτήρα πριν την έλευση του δεύτερου κύματος κακοκαιρίας, ποσότητες οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στα ρέματα και τα ποτάμια.